Στην παρουσίαση του νομοσχεδίου περιλαμβάνει μέτρα όπως η παράταση του Market Pass, η μονιμοποίηση του Youth Pass, αλλά και άλλα μέτρα. Προχώρησε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και αναμένεται να ψηφιστεί πριν το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές. Θα δίνουμε μόνο χρήματα που έχουμε. Και όσα σήμερα ανακοινώνουμε είναι ενταγμένα στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης όπως έχει υποβληθεί στις Βρυξέλλες. Κεντρική στόχη της οικονομικής μας πολιτικής είναι η υψηλή ρυθμή ανάπτυξης μέσα της ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης, η ανάκτηση επενδυτικής βαθμίδας μέχρι το τέλος του έτους. Ενδεικτικά τα κυριότερα μέτρα που περιλαμβάνονται είναι το Market Pass, η επέκταση αυτού για 3 ακόμη μήνες, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, με στόχο να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από την συνέχιση της ακρίβειας, το Youth Pass, όπου τον Σεπτέμβριο θα χορηγηθεί για πρώτη φορά σε όσους συμπληρώνουν φέτος τα 18 τους χρόνια, η αύξηση αφορολόγητου ορίου κατά 1000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με παιδιά, όπου θα εφαρμοστεί από την 1η Γενάρη 2024. Αναμένεται άμεσα η κατάργηση του πέναλτι αφαίρεσης του 30% των συντάξιμων αποδοχών για εργαζόμενους συνταξιούχους, καθιέρωση νέου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων με ουσιαστικές αυξήσεις σε οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα θέσης ευθύνης, αλλά και μειώνεται κατά 10% το 2024 ο ένφια για όσους έχουν ασφαλίσει ή θα ασφαλίσουν έως το τέλος του έτους τα σπίτια τους. Πάντως οι ανατιμήσεις των προϊόντων στα ράφια του σούπερ μάρκετ καλά κρατούν. Γενικά άλλες φορές που ψωνίζετε έχουν ανέβει οι τιμές στα προϊόντα? Ανεβαίνουν κάθε μέρα. Θεωρείτε ότι αυτά που κάνει το κράτος με το Market Pass βοηθάνε? Κάπως βοηθάνε, βέβαια. Και τα ανταπεξέλθονται οι οικογένειες? Θεωρείτε ότι κάποιες επιδοτήσεις βοηθάνε? Άμα είναι ακριβά, τι να βοηθήσουνε? Εξαρτάται από το πορτοφόλι του καθενός. Για κάποιους είναι ακριβά, για κάποιους δεν είναι ακριβά. Από τα εισοδήματα. Ανάλογα το εισόδημα που έχει ο καθένας. Θεωρείτε ότι το Market Pass εξυπηρετεί κάποιες οικογένειες σαν βοήθεια? Ναι, βέβαια, βέβαια. Σίγουρα. Το σούπερ μάρκετ είναι καλό για το λαοτσίκο. Με τις προσφορές και με πηγαίνουν και βλέπουν το κάθε σούπερ μάρκετ τι έχει πιο χαμηλές τιμές και παίρνουν. Με το Market Pass δηλαδή που έχω πάλι είναι στα ύψη, και να φανταστείτε ότι τα γράφω και στο χαρτί τι έχω να ψωνίσω και βγαίνει ένας λογαριασμός κάποια προσφοράς και λέμε σαν να έχουμε πάρει όλο. Πολύ δύσκολα, μόνο με τις προσφορές. Το Market Pass και το καλάθι του νοικοκυριού εξυπηρετούν τη μέση οικογένεια? Κάποιες φορές ναι και κάποιες φορές όχι. Έχουν φτάσει στο Θεό, μόνο ακριβά. Θεωρείτε ότι το καλάθι του νοικοκυριού και το Market Pass βοηθάνε κάπως? Όχι, αυτά είναι μια κοροϊδία. Γιατί συνήθως και της ίδιας ετικέτας που είναι πιο ακριβά από ότι είναι τα επώνυμα. Οπότε πιο καλάθι νοικοκυράς, δεν υπάρχει πλέον καλάθι νοικοκυράς. Είναι ανεβασμένες αρκετά. Τα Market Pass και το καλάθι του νοικοκυριού? Λίγο πιο κάτω είναι. Ικανοποιητικά αυξημένες. Το Market Pass και το καλάθι του νοικοκυριού θεωρείτε ότι εξυπηρετούν Τα συμφέροντα της κυβέρνησης? Ναι, βέβαια, φυσικά. Τη μέση οικογένεια η οποία έχει κάποια... Μια βοήθεια όταν σου δίνουν τα 150 ευρώ και αυξάνονται 300% κάποια προϊόντα, προφανώς και όχι. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενοι δικαιούχοι δεν θα χρειάζονται νέες αιτήσεις, ενώ νέα αίτηση θα μπορούν να κάνουν όσοι απορρίφθηκαν ή ξέχασαν να κάνουν. Η επιδότηση του 100% του ποσού θα δοθεί σε ψηφιακή κάρτα, ή ενώ εξαργύρωση θα μπορεί να γίνει μόνο με POS σε σούπερ μάρκετ, ζαχαροπλαστεία, κρεοπολία, φούρνους και λαϊκές αγορές. Ενώ όσον αφορά την επιδότηση, του 80% του ποσού θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασμό και η χρήση θα είναι ελεύθερη. Ενώ όσον αφορά την επιδότηση του 80% του ποσού, η κατάθεση θα γίνει σε τραπεζικό λογαριασμό με τη χρήση να είναι ελεύθερη. Και τέλος, σύμφωνα με τα κριτήρια, στους άγαμους θα δοθεί το ποσό των 16.000 ευρώ, ενώ στους έγαμους το ποσό των 24.000 ευρώ, και αυτό θα αυξάνεται με το ποσό των 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.